Γιατί ένα κομβικό θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο είναι φυσικά και δικαίως το ρεύμα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν σύνδεσή μας εκτός από την κυρία Φραγκάκη που είναι στο στούντιο, τον κύριο Κρανίδη. Ο κύριος Μάνος Κρανίδης, μέλος Πομίδα και Πομιδά και ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα κύριε Κρανίδη. Να μας πει τι γίνεται, γιατί πλέον ενώ είχαμε ένα κύμα καθησυχασμού να έρχεται το καλοκαίρι, βλέπαμε, αυτό το κύμα έγινε παλήρια και έχουμε πνιγή μέσα της, αφού βλέπουμε τις τιμές να έχουν εκτοξευτεί και να είναι πλέον ασύμφορο να είμαστε στο πράσινο τιμολόγιο. Σωστά τα λέω? Ναι, καταρχήν καλημέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, πρώτο Θεός. Μ' αρέσει που συζητάνε το ρεύμα μετά από την ωραία συζήτηση που είχατε. Τώρα πήγαμε στο ρεύμα. Λοιπόν, Ολυμπιακός να υποθέσω. Είμαι κοντά στον κύριο Κολοκυθά. Περαστικά, εύχομαι ολόψυχα. Είστε κανονικός άνθρωπος, κύριε Κρανίδη. Έτσι. Περαστικά, κύριε Νομίζω ότι θα έχετε μια θέση στην εκπομπή κάθε εβδομάδα, κύριε Κρανίδη. Ναι, αλλά βλέπω ασύμφορο το πράσινο. Τιμολόγιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα με τα τιμολόγια ρεύματος, επειδή το παρακολουθούμε στενά, εντάξει, εγώ είμαι και ως ειδικός, είναι ένα θέμα που έχει μεγάλη βεβαιότητα. Πολύ μεγάλη. Και εξαρτάται από τη τιμή χονδρικής. Τα έχουμε δει, μην τα λέω τώρα από την αρχή όλα. Όσο η τιμή χονδρικής έχει αυτά τις αυξομοιώσεις και ειδικά τις αυξήσεις, έχουμε πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορες λύσεις, ας το πούμε, επιδερμικές. Δεν μπορεί να το λύσει το πρόβλημα. Όσο η τιμή χονδρικής δεν είναι στον έλεγχό μας, πάντα θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Το καταλαβαίνουμε. Να ρωτήσω κάτι. Δεν έχει καλή παραγωγή. Θα πάμε και στις αυξήσεις. Γιατί εδώ βλέπω, μας έχετε πει 52% αύξηση κατά μέσο όρο στη τιμή χονδρικής από τον Οκτώβρη. 52% είναι τεράστιο νούμερο. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Ωραία. Και θα δούμε πού θα καταλήξει το τέλος του μήνα. Έτσι. Ωραία. Πώς θα περάσει το τιμολόγιο? Γιατί αν έρθει στα 17-18 λεπτά το τιμολόγιο, τότε φέξα μου και γλίστρισα εδώ που τα λέμε. Θα είναι αυξημένα τα πράσινα τιμολόγια, δεν τίθεται θέμα. Θα είναι αυξημένα, λέτε, σίγουρα. Από τον 8, βεβαίως. Να ρωτήσω. 100%. Πού μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή σταθερό τιμολόγιο, σε ποια τιμή περίπου? Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω και από προσωπικό. Εγώ ίδιος πήγα σταθερό την προηγούμενη εβδομάδα. Πόσο? Είναι κοντά στα 10 cents. 10-11 cents. Τελική τιμή βγαίνει, γιατί έχει και το πάγιο. Προσέξτε, δεν είναι μόνο η τιμή που σου δίνει, βάλτε και το πάγιο μέσα. Γιατί τα περισσότερα έχουν και πάγιο τα μπλε τιμολόγια. Το μπλε τιμολόγιο, για να καταλάβει και ο κόσμος, προσφέρει μία ασφάλεια. Ποια είναι? Η σταθερότητα. Δηλαδή δεν αλλάζει η τιμή, ό,τι και αν συμβεί στην τιμή χονδρικής. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Και μας συμφέρει, όπως καταλαβαίνουμε τώρα, γιατί όσο και αν πέσει το άλλο, εντάξει, στο τέλος θα έχεις κερδίσει από τη διαφορά όλο το χειμώνα που θα είσαι σε ένα σταθερό τιμολόγιο. Θεωρώ ότι οι προβλέψεις, αν θέλετε να σας κάνω, δεν θα πέσει πολύ το πράσινο. Ορίστε. Να σας ρωτήσω κάτι. Συμφέρει όμως, γιατί ένας πάροχος που είμαστε πάρα πολλοί έχει μπλε δωδεκάμινο και όχι μπλε εξάμινο. Είναι καλύτερα να πάει στο μπλε δωδεκάμινο ο κόσμος, να πάει στο κίτρινο? Κοιτάξτε, τώρα αυτό έχει κάνει με την περίπτωση, ανάλογα τι σπίτι έχει, πόσο μεγάλο είναι, τι κατανάλωση έχει κλπ. Μπορούμε μια μέρα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι όσο πιο καιρό είσαι στο σταθερό, τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να πα και σε 12 μήνα να έχει ένα μεγάλο σπίτι. Αν έχει ένα μεγάλο σπίτι, αν έχει ένα μικρό σπίτι που δεν το χρησιμοποιεί, αλλάζει το πράγμα. Να ρωτήσω, πόσο λέτε ότι, τι μπορεί να έγινε στη συνάντηση με τον κύριο Σκυλακάκη και τι λύση μπορεί να προσφέρει την Ευρώπη? Δεν μας ανακοίνωσαν κάτι. 6 του μήνα, λέει, θα ανακοινώσουν κάτι. Ναι. Μπορούν να δώσουν καμιά λύση ή πάλι θα λέμε κάτι, ότι κάτι κάνουμε? Οι λύσεις που φαίνονται είναι τρεις, κύριε Στάθη. Ναι. Πρώτον, να δοθεί η επιδότηση κλασική που ήταν και τον Σεπτέμβριο, να θυμάστε τον Αύγουστο Σεπτέμβριο, να θυμάμαι καλά. Ναι. Δεύτερον, να ξαναμπεί ένας έκτακτος φόρος. Προσέξτε, όπως μπήκε στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, να θυμάμαι καλά, από ό,τι είχε μπει στο φυσικό αέριο. Στα δηληστήρια, ναι. Στα δηληστήρια. Ένας τέτοιος φόρος μόνο στους παραγωγούς, δεν ξέρουμε σε ποιους. Το πλαφόν φαίνεται να αντιδράει η Ευρώπη, λογικό, γιατί είναι ένα θέμα πιο δύσκολο. Δηλαδή στο πλαφόν στη χονδρική. Και από εκεί πέρα είναι άλλες λύσεις που πρέπει να δούμε και εμείς. Δηλαδή, να σας πω κάτι, πάλι από προσωπική εμπειρία. Πρέπει να δούμε πιο δυνατά και άλλες λύσεις, όπως για παράδειγμα την κατάσταση φωτοβολταϊκών. Να δώσουμε και άλλα κίνητρα. Δηλαδή, υπήρχε ένα πρόγραμμα με επιδότηση, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει, γιατί εκεί μιλάμε για μεγάλες αποδόσεις. Προσέξτε. Δηλαδή, ένα σύστημα φωτοβολταϊκών αυτή τη στιγμή με αυτές τις τιμές δίνει πολύ μεγάλη απόδοση. Μιλάω οικιακών φωτοβολταϊκών, έτσι. Αυτό το τιμολόγιο που είχαμε ακούσει, το νυχτερινό που θα γίνει μεσημεριανό, έχουμε λοιπόν κάποια νέα πληροφορία, γιατί δεν το βλέπω? Λοιπόν, είναι μέσα στις αλλαγές που θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, να καταργήσει το νυχτερινό και να το κάνει μεσημεριανό και Σαββατοκύριακο. Τη χαμηλή κιλοβατόρα, δηλαδή την πιο χαμηλή κιλοβατόρα. Το οποίο όμως δημιουργεί ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, στις καθημερινές, διότι το μεσημέρι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε στο σπίτι, έτσι δεν είναι?
που το βράδυ ήμασταν. Επίσης, ένα θέμα είναι με τα πράσινα, τι θα γίνει, αν θα συνεχίζουν να προσφέρονται από την 1η του 2025. Πολύ βασικό. Ναι. Και ένα τελευταίο, μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει πολλοί από εμάς, πότε επιτέλους θα φτάσουμε να γίνονται καταμετρήσεις ανά μήνα. Να μην έχουμε τα έναντι. Θέλα μου, ναι. Δηλαδή, ακόμα έχουμε έναντι. Να ξέρουμε τι πληρώνουμε. Και να μπουν και οι έξυπνοι μετρητές. Γιατί είναι χαζοί οι μετρητές τώρα. Σωστό, κύριε Στάθη. Σωστό. Το οποίο θα επιτρέψει ειδικές προσφορές μέσα στη μέρα. Προσέξτε, τα πορτοκαλί τιμολόγια, αν αναπτυχθούν, θα δώσουν ένα καλύτερο ανταγωνισμό. Δηλαδή, όλα αυτά που περιγράψαμε, βλέπετε πόσο σημαντικά είναι. Αφήνω δε και το άλλο που αφορά την οικονομία. Ναι. Ότι στο επαγγελματικά τιμολόγια δεν έχουμε επιδοτήσεις, απαγορεύονται. Αυτό είναι το θέμα. Το οποίο ανεβάζει τον πληθωρισμό, έτσι. Ναι, γιατί είναι μεγάλο θέμα για τις επιχειρήσεις αυτό. Αυτό. Γιατί οι επιχειρήσεις δεν είναι άλλου θέμα. Πολύ μεγάλο. Γιατί... Είναι το μεγάλο παράπονο. Έχουν δίκιο τώρα. Και γιατί... δίκιο, ναι. Έχουν δίκιο, έχουν πληρώσει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Η μικρομεσαία δεν κάνει. Ο πληθωρισμός εκεί εξαρτάται. Και είναι άδικο να σου πω κάτι. Και για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όλες επιχειρήσεις. Για όλες επιχειρήσεις. Και για τις μεγάλες. Και ας μικρές, κύριε Φακά, και γραφεία, ας πούμε. Βέβαια. Πληρώνε, όλοι πληρώνουν. Δεν πληρώνουν, δηλαδή, εσείς. Πολλά. Τα μελιοκεφαλά σε 23. Εν τω μεταξύ, προσέξτε κάτι άλλο. Σε ένα λογαριασμό ρεύματος, αν θέλετε να το κάνουμε και μια μέρα, να έρθω και από το στούντιο να το δούμε αυτό. Χαρά μας. Ξέρετε πόσο πληρώνουμε ρεύμα και πόσο είναι όλα τα υπόλοιπα. Πόσο. 50-50. 50-50, ε. Δηλαδή, το μισό είναι το ρεύμα. Να όλα τα άλλα, αν θέλετε μια μέρα να έρθουμε με ένα λογαριασμό από το στούντιο, Να δούμε τι άλλο πληρώνουμε. Να έρθετε. Να σας πω, πάντως διαβάζω εδώ ότι ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αυτιάς, γράφει ότι θα μπει μάλλον ειδικός φόρος εταιρείας παραγωγής ρεύματος, που θα πάρει σε επιδοτήσεις. Αυτό που ο κύριος φαντάζομαι ως Ευρωβουλευτής, κάτι γνωρίζει παραπάνω ο κύριος Αυτιάς, πέραν της δημοσιογραφικής ιδιότητας. Ναι, αλλά δεν είναι μόνιμη λύση αυτή. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι καθόλου. Παντού, συμφωνώ παντού είναι μαζί. Το ρεύμα. Το πρόβλημα για τις τιμές είναι το ρεύμα. Μην ξεχνάμε. Δεν μπορεί ακόμα να παίζει τζόκερ κάθε μήνα πώς θα πάει, πώς θα πληρώσει ρεύμα. Ακριβώς, υπάρχει αβεβαιότητα. Δεν γίνεται.